Στα επόμενα λεπτά θα μάθετε πώς μπορείτε εκμεταλλευόμενοι τις νέες τάσεις της αγοράς, το ίντερνετ και ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα, να εισάγετε στο δίκτυό σας περισσότερους συνεργάτες από ποτέ, να αυξήσετε δραματικά τα ποσοστά σας και την κερδοφορία σας και κυρίως πώς θα κάνετε το ίδιο για την ομάδα σας. Η ιδέα που θα δείτε κυριολεκτικά αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του πληθυντικού marketing και οι ειδικοί θεωρούν πως θα φέρει μεγαλύτερη επανάσταση στον χώρο από την επανάσταση που φέραν οι ταχυμεταφορές στη δεκαετία του 90. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Αντιμετωπίζετε με μεγάλη δικαιοψία αυτό το βίντεο. Θα είμαι λοιπόν σύντομος και συγκεκριμένος. Το σύστημα αυτό υπάρχει στον κόσμο λίγους μήνες και στην Ελλάδα λίγες μέρες και είναι σχεδιασμένο να σας βοηθήσει να πετύχετε στην εταιρεία δικτυακού marketing με την οποία συνεργάζεστε. Ξεκαθαρίζω πως αυτό που παρακολουθείτε δεν είναι μια παρουσίαση σχεδιασμένη να παρασύρει διεκδικητές από μια εταιρεία σε μια άλλη. Με το σύστημα αυτό θα τριπλασιάσετε τα ποσοστά επιτυχίας σας. Σχεδόν θα μηδενίσετε τις αντιστάσεις των υποψηφίων συνεργατών σας και θα κάνετε την επιχειρηματική σας ευκαιρία πιο ελκυστική από ποτέ. Μάλιστα, με αυτό το σύστημα, εκτός από ότι θα μπορέσετε μέσα στις επόμενες λίγες μέρες να εισάγετε στην επιχείρησή σας περισσότερους συνεργάτες από ποτέ, θα μπορέσετε, όσο απίστευτο και να σας φαίνεται, να εισάγετε μερικούς από τους πιο αρνητικούς γνωστούς σας. Θα μπορέσετε να πάτε σε όσους έχουν αρνηθεί ξανά και ξανά, να δοκιμάσετε για άλλη μια φορά με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς και ασχολήθηκα με το διεθνιακό marketing για πάνω από 5 χρόνια με όχι καλά αποτελέσματα. Μάλιστα, με κακά αποτελέσματα. Στην καλύτερη μου χρονιά δεν κέρδισα πάνω από 1000 ευρώ. Όλη τη χρονιά. Ξέρω τι σκέφτεστε τώρα. Οκ, άλλη μια ιστορία στην οποία ο τύπος πέρασε διαπήρωση και σε δύο και τελικά πέτυχε. Όμως η δική μου ιστορία είναι εντελώς διαφορετική. Μετά από πολλή προσπάθεια και ενώ γνώρισα και γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που κερδίζουν πολλά χρήματα από το δικτυακό marketing, τα παράτησα. Μετά από χρόνια έντονης και επίπονης προσπάθειας, μετά από χρόνια βαθιά πίστη στην ιδέα, παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα διότι απλά δεν άντεχα άλλο να προσπαθώ τόσο πολύ για κάτι που απέδιδε σε μένα προσωπικά τόσο λίγο. Και κυρίως για κάτι που φαινόταν ότι δεν μπορώ να κάνω. Οπότε στα 26 μου, και ενώ είχα διακόψει τις σπουδές μου, μια που ήμουν βέβαιος πως θα πληθύσω και πως δεν θα χρειαστεί να δουλέψω ποτέ στη ζωή μου, έμεινα τελείως εκθέρμαθος. Κάπου εκεί σταμάτησαν και οι γονείς μου να με χρηματοδοτούν, προφανώς με το δίκιο τους. Οπότε πούλησα το αυτοκίνητό μου και ένα μικρούλι που σκοτώ που είχα, αυτά ήταν όλα με τα υπάρχοντα, και τότε αρχίσαν τα δύσκολα. Πλέον ήμουν κυριολεκτικά φτωχός. Οδηγούσε ένα παλιό αυτοκίνητο του παππού μου, περίπου 40 χρόνων, ένα Datsun 120 Y, το οποίο όποτε έβρεχε γέμιζε με νερά διότι είχε σαπίσει και τα τρέχει από κάτω. Δεν είχα καθόλου χρήματα σχεδόν για τίποτα, για αρκετό καιρό, και θυμάμαι ξεκάθαρα ότι θεωρούσα το τυρί φέτα είδος πολυτελείας. Κυριολεκτικά ανυπομονούσα να πάω σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, γιατί εκεί, εκτός από συγγενείς, θα είχε και φέτα. Αλλά η έλλειψη χρημάτων δεν ήταν το χειρότερο. Το χειρότερο ήταν ο τρόπος με τον οποίο με κοιτούσαν οι δικοί μου άνθρωποι. Από ελπιδοφόρος φοιτητής φυσικής, ο οποίος μάλιστα είχε περάσει και με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, είχα καταντήσει οικογενειακό πρόβλημα. Κάπου εκεί έκανα και μια συγκλονιστική συνειδητοποίηση. Μάλλον πρέπει να βρω μια δουλειά. Τώρα αυτό μπορεί να μην σας φαίνεται μεγάλη υπόθεση, αλλά εγώ ήμουν πριν λίγο καιρό 100% βέβαιος πως αυτό το κακό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε μένα. Επίσης είχα άλλο ένα πρόβλημα. Η ιδιότητα του πρώην φοιτητή, με εκατοντάδες ώρες παρακολούθηση σεμιναρίων διεθνικού marketing, δεν συνθέτουν ένα ακριβώς αξιοζήλευτο βιογραφικό. Οπότε έκανα διάφορες δουλειές, από ρυθμίσεις με ρυθμό ζαχάρου μέχρι κατασκευές καιροτεχνιών που πουλάγα που έβρισκα. Και τα πράγματα δεν φαινόντουσαν καθόλου ευίωνα. Τότε όμως συνέβη το εξής. Οι χειροτεχνίες που έφτιαχνα ήταν αρκετά καλές. Και προφανώς, κάποιες από τις γνώσεις που είχα αποκτήσει στα σεμινάρια διεθνικού marketing χρησιμεύαν και στο παραδοσιακό εμπόριο. Οπότε μετά από λίγους μήνες πήγα σε μια έκθεση χοντρικής και για να μην τα πολυλογώ, μέσα σε 2 χρόνια και μετά από μεγάλη προσπάθεια, ο τρόπος να βγάζω χαρτζηλίκι για να ζω είχε μεταμορφωθεί σε μια από τις γνωστές εταιρείες χοντρικής στον χώρο των ειδών δώρου και διακόσμησης. Σήμερα, 7 χρόνια μετά από εκείνη τη δυσάρεστη περίοδο, η εταιρεία μου, η Wood Empire, κατασκευάζει αλλά και εισάγει προϊόντα από διάφορες χώρες, τα οποία προμηθεύει σε εκατοντάδες καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Όσο καιρό ασχολούμαι με το δικτυακό marketing, άκουγα συνέχεια ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι είχαν αποτύχει σε παραδοσιακές επιχειρήσεις και πετύχει στο δικτυακό marketing. Ενώ εγώ απέτυχα πλήρως στο δικτυακό marketing και τα πήγα αρκετά καλά σε μια παραδοσιακή επιχείρηση.
Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι θέλω να καταλάβετε πως για μένα μια καλή ιδέα ή ένα καλύτερο προϊόν ή κάτι λίγο διαφορετικό ή λίγο καλύτερο δεν θα ήταν αρκετό για να ξανασχοληθώ με το θετικό μάρκετινγκ. Όχι διότι έχω πρόβλημα με το χώρο, απλώς για μένα προσωπικά αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερο να κερδίσω χρήματα από το θετικό μάρκετινγκ από ό,τι στη δική μου επιχείρηση. Ειλικρινά πιστεύω πως αν μπορούσε να μετρηθεί η προσπάθεια που κατέβαλα στο δικτυακό μάρκετινγκ και στην επιχείρησή μου, παρόλο που είχε στα δύο προσπάθησα πάρα πολύ, στο δικτυακό μάρκετινγκ σίγουρα προσπάθησα περισσότερο. Και παρόλα αυτά να είναι. Τι άλλαξε λοιπόν? Πριν από λίγους μήνες, μέσα από μια αλληλουχία συμπτώσεων και τυχαίων γεγονότων, έμαθα για αυτή την έννοια. Και ενώ αντιμετώπισα το όλο θέμα με καχυποψία αρχικά και μακροθυμία στη συνέχεια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στη λογική αυτού που άκουγα και διάβαζα. Η ιδέα αυτή με δύο λόγια συνδυάζει το δικτυακό μάρκετινγκ με τα άγγλα προϊόντα. Άγγλα προϊόντα στην ουσία είναι τα λεγόμενα ψηφιακά προϊόντα, προϊόντα πληροφορία, ηλεκτρονικά βιβλία, προγράμματα, συνδρομές και διάφορα site κ.ο.κ. Αυτά τα προϊόντα έχουν μια μεγάλη διαφορά από τα κλασικά προϊόντα που γνωρίζουμε. Δεν έχουν κανένα κόστος σε αυτόν που τα πουλάει. Από τη στιγμή που κάποιος κάνει την απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου, ό,τι πουλήσει από εκεί και πέρα είναι καθαρό κέρδος. Οπότε αυτή η ιδέα υποσχόταν μεταξύ άλλων πως με αυτά τα άγγλα προϊόντα μπορούμε να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή μας χωρίς αυτό να μας κοστίσει σχεδόν τίποτα, κάνοντας έτσι την εισαγωγή υποψηφίων ευκολότερη, αφού ο υποψήφιος θα αποκτούσε από την πρώτη στιγμή εισαγωγή στο δίκτυό μας πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες πολύ μεγαλύτερης αξίας από το κόστος εισαγωγής. Μελέτησα τα δεδομένα εξακολουθώντας να είμαι δύσπιστος και είπα να δοκιμάσω να μιλήσω σε 2-3 φίλους μου. Έτσι για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο για μένα. Εκείνη τη στιγμή να έχετε υπόψη πως δεν ήμουν μέλος σε καμιά εταιρεία και είχα να μιλήσω σε άνθρωπο για το τεχνικό μάρκετινγκ περίπου 7 χρόνια. Και μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Θέλω να ξεκινήσουμε και οι τρεις. Σε αυτό το σημείο πάρα πολλά ήμουν παραξενεμένος και θυμάμαι ξεκάθαρα να σκέφτομαι ότι μάλλον κάποιο παιχνίδι μου παίζει τύχη και ότι αν συνέχιζα θα πέστρεφα τα παλιά ποσοστά μου. Τα ποσοστά μου ήταν αρκετά κάτω από 1 στους 10 και στο καλύτερο μου εξάμεινο δεν είχα εισάγει ποτέ προσωπικά πάνω από 5 άτομα. Είπα και πριν πως ήμουν αρκετά κακός διοικητής. Οπότε αποφάσισα να συνεχίσω το πείραμα. Το πρώτο μήνα, τις πρώτες 30 μέρες, και έχοντας εξαιρετικά λίγο χρόνο, ήταν high season για την επιχείρησή μου ότι πλησίαζε το Πάσχα, εισήγαγα 17 άτομα. 17 άτομα από τα 25 στα οποία μίλησα συνολικά. Άτομα που γνώρισαν για το παρελθόν μου, φίλοι και συγγενείς που άσπρισαν όταν μάθανε ότι ξανασχολούμαι. Οι υποψήφοι που ποτέ παλιότερα δεν είχαν δεχτεί ξεκινούσαν ένας μετά τον άλλο. Και δεν σταμάτησε εκεί. Αυτό το νέο σύστημα εφαρμόστηκε και από κάποιους από αυτούς, με αποτέλεσμα σε λιγότερο από 2 μήνες να έχω μια ομάδα πάνω από 50 άτομα. Συμπληρώνοντας το email σας, θα λάβετε τελείως δωρεάν ένα αναλυτικό βίντεο το οποίο περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνουμε. Θα έχετε τη δυνατότητα να είστε από τους πρώτους στην Ελλάδα που θα μάθουν για αυτό το νέο σύστημα και από τους πρώτους που θα το εφαρμόσουν. Αυτό το βίντεο και αυτή η σελίδα θα υπάρχει στο ίντερνετ για λίγες μονομέρες. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, θα μάθετε ακριβώς πώς εισήγαγα 17 άτομα σε ένα μήνα και πώς μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο και περισσότερα. Πώς μπορείτε να αυξήσετε δραματικά τα ποσοστά σας, πώς θα μπορέσετε να κάνετε το ίδιο και για την ομάδα σας και κυρίως πώς τα άλλα προϊόντα μπορούν να κάνουν την επιχειρηματική ευκαιρία σας ακαταμάχητη. Συμπληρώστε λοιπόν το mail σας και τα λέμε στην άλλη πλευρά.